Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σου Λιτσάκι μου, τι μου κάνεις. Σήμερα, στην θετική σκέψη για θετική ψυχολογία, θέλω να σας παρουσιάσω ένα βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάντα θέλω να το κάνω αυτό για να σας παρουσιάζω και να σας παροτρύνω να διαβάζετε βιβλία που να σας βοηθούν στην ψυχολογία, να σας ανεβάζουν και να βλέπετε πιο καλά τον εαυτό σας. Κυρίως και τους άλλους σε δεύτερη φάση. Σήμερα θέλω να μιλήσω για το «Θεραπεύοντας την ψυχή» από τις εκδόσεις Ιβίσκος του Γκαμπριέλ Ρολόν, που είναι ένα βιβλίο ψυχαναλυτικό, γιατί ο Γκαμπριέλ Ρολόν είναι ο νούμερο ένα ψυχαναλυτής στο Buenos Aires από το 1961 που έχει γεννηθεί. Είναι ο νούμερο ένας ψυχαναλυτής, λοιπόν, στη Λατινική Αμερική. Έχει βγάλει αυτό το βιβλίο βασισμένο σε ιστορίες και σε αληθινά περιστατικά σαν ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Λέει, είμαστε σάρκα και λέξεις, σιωπή και αγωνία, πείνα και χάος, σκοτάδι και χρόνος. Ο έρωτάς μας παίρνει από το ένα χέρι, ο θάνατος μας παίρνει από το άλλο. Χορεύοντας με τα μάτια κλειστά, κατευθυνόμαστε προς το άγνωστο. Η Τερέζα Καστίγιο το έχει γράψει αυτό, που νομίζω ότι είναι ένα απόφευγμα, έτσι, για τη ζωή. Και δείτε το λιγάκι και σκεφτείτε το. Είμαστε σάρκα και λέξεις, σιωπή και αγωνία, πείνα και χάος. Είναι η διτότητα της ζωής που ζούμε. Είναι η καλή και η κακή πλευρά. Θα σας διαβάσω και κάτι από το βιβλίο αυτό. Λέει, λοιπόν, στον πρόλογό του, έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι το να μιλάς κάνει καλό, ότι ο λόγος θεραπεύει. Αυτή η δήλωση έχει οδηγήσει πολλούς στη λανθασμένη αντίληψη ότι μία συζήτηση με ένα φίλο, με ένα γονέα ή ακόμα και γιατί όχι και με τον εαυτό μας, μπορεί να αντικαταστήσει μία θεραπεία και να είναι αρκετή για να παράγει μία διαδικασία ανάρρωσης. Όμως αυτό δεν ισχύει. Και μιλάει γιατί προσπαθεί μέσα από αυτό το βιβλίο και βασισμένο σε αληθινά περιστατικά δικά του να καταγράψει ό,τι μπορεί και όπως μπορεί να βοηθήσει από τη θέση του ψυχολόγου και όχι να κάνουμε μόνοι μας διαγνώσεις. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος που θα ακούει με διαφορετικό τρόπο αυτό που λέει ο άλλος ο άνθρωπος, ο ας το πούμε ασθενής. Κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι διαθέτει μία τεχνογνωσία όσον αφορά τα λεγόμενά του και τον οποίον ο ασθενής θα τον εμπιστεύεται, ότι θα ακούσει αυτό που ο ίδιος ούτε οι άλλοι είναι σε θέση να ακούσουν και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του ψυχαναλυτή. Έχει πολλές ιστορίες που νομίζω ότι θα τις βρείτε και κάπου θα νιώσετε κι εσείς ότι είστε και ταυτίζεστε μέσα σε, που μπορείτε δηλαδή να αξιολογήσετε πράγματα και να δείτε ότι κι εσείς να τα έχετε βιώσει, να τα έχετε περάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σε βοηθάει προφανώς να δεις και μέσα από τους άλλους τον τρόπο που χειρίζεται ένας ψυχαναλυτής ή πώς θα χειριζόταν τη δικιά σου περίπτωση, ένας άνθρωπος που ξέρει. Η ψυχαναλυτική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως διαδοχή λέξεων που διασταυρώνονται με τον πόνο του ασθενή και οι οποίες με την απαραίτητη επιθυμία, σαφήνεια και θάρρος μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη μιας αλήθειας η οποία μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή ενός ασθενή. Έτσι γράφει, λοιπόν, ο Γκαμπριέλ Ρολόν στον πρόλογο του βιβλίου του και διαβάζω από το Οπισθόφυλλο. Υπάρχει μια υπέρβαση, άνθηση ή γνώση που είναι δυνατόν να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων ενός ανθρώπου προς το καλύτερο. Και εδώ έρχεται το «Θεραπεύοντας την ψυχή», ένα ζωτικής σημασίας βιβλίο, το οποίο ξεκινά από την ψυχανάλυση για να φέρει στο προκείμενο ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης μεταξύ κάποιου που λέει, θέλει να πει τα δικά του, και εκείνου που τον ακούει. Και θα μπορούσε ίσως να τον βοηθήσει στο πρόβλημά του, όχι ίσως, μπορεί να τον βοηθήσει. Σίγουρα. Όπως και το «Historias de Divan», το πρώτο βιβλίο του Γκαμπριέλ Ρολόν, πρόκειται για αληθινές ιστορίες, τις περισσότερες φορές σκληρές, νέο, όμως πάντα γεμάτες από ζωή, πολύ ζωή.
ένα βιβλίο που έχω αρχίσει και το διαβάζω και έχω φτάσει μέχρι και τη μέση και νομίζω ότι μπορώ να σας το συστήσω ανεπιφύλακτα για να πάρετε βοήθεια από κάποιον πραγματικά που θέλει να βοηθήσει. Πολλά φιλάκια από μένα, να είμαστε καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα όλοι γεροί και δυνατοί. Πολλά φιλάκια σε εσένα, Λιτσάκι μου.